ότι εγκρίθηκε, υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης το θέμα που είχαμε από το ΕΣΠΑ, την χρηματοδότηση των υπαίθριων πάρκινγκ, το οποίο ήταν συνολικά 4 μέσα στην πόλη. Το ένα είναι στην Καλουτά το Μεγάλο, το άλλο είναι εκεί στο επίσημη της Καλουτά, αλλά στο Κοκαλιά απέναντι το Μεγάλο, και έχουμε και τον Έποδο. Αυτά τα 3 υπεγράφησαν και εγκρίνονται, που σημαίνει είναι γύρω στις 400-420 θέσεις συνολικά. Το ένα που έχουμε εκεί στο πρατήριο, ένα μικρότερο, δεν μας το επιτρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία, επειδή είναι υπό τη δική της την προστασία, οπότε το αφήσαμε έξω. Τι ακριβώς θα γίνει τώρα στους χώρους αυτούς? Στους χώρους αυτούς θα γίνει η αποκατάσταση, θα γίνει ασφαλτόστρωση, διαγραμμίσεις, ούτως ώστε φωτισμός όπου δεν υπάρχει, και βεβαίως όλα αυτά τα πάρκινγκ θα συνδεθούν με το κεντρικό, με την κεντρική μονάδα που έχουμε κάνει στην πλατεία Πολυχρονικούλου. Περιμένουμε να έρθουν τα μηχανήματα που, έχει παραγγείλει, που έχουν παραγγείλει Προμήθειες, και θα μπουν και φωτεινές πινακίδες, δηλαδή οι οποίες θα μας δείχνουν ανά πάσα στιγμή, ειδικά εδώ στο κέντρο της πόλης Δημοκρατίας Πολυτεχνείου, στα πάρκινγκ, στο κάθε ένα από αυτά, πόσες θέσεις υπάρχουν κενές ανά πάσα στιγμή. Κύριε Ξενάκη, ειδικότερα για τα δύο πάρκινγκ που βρίσκονται στην Καλουτά, επειδή είναι λίγο πιο μακριά από την πόλη, κυρίως για πιο μεγάλη ηλικία άτομα, θα υπάρχει σύνδεση με την πόλη? Θα υπάρχουν δηλαδή τα λεωφορεία τα οποία καταφέρουν ναι. τον κόσμο κάτω? Είναι μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε για την κυκλική διαδρομή, που θα ξεκινάει από τα Ταμπάκικα με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 3 που περιμένουμε να μας έρθουν, και θα είναι διαρκής η κίνηση και θα περνάει και από τα 3 πάρκινγκ εδώ το Ευόδου, θα πηγαίνει από Ριζάρι, θα κατεβαίνει κάτω στην στην Περίτη, από Περίτη αεροπόρο Ροδοκανάκη, Φάρκαινα, και κυκλικά από τον Παραλιακό μετά θα ξαναγυρίζει πίσω. Με τι αντίθετο? Δωρεάν θα είναι αυτά, ναι. Πότε υπολογίζετε ότι θα έχουν τελειώσει αυτά και πόσες συνολικά θέσεις θα δημιουργήσουν πάρκινγκ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για τα πάρκινγκ που συζητάμε, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, τα επέθρια πάρκινγκ, είναι περίπου 400-420 θέσεις, υπολογίζουμε. Αλλά έχουμε πάρει και έληξε μάλιστα προχθές η προθεσμία υποβολής ετοιμάτων από ιδιώτες. Στο Ριζάρι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θα νοικιάσουμε 2 πάρκινγκ από ιδιώτες συνολικού εμβατού 4,5 στρέμματων. Το ένα είναι 3 στρέμματα και το άλλο 1.500 μέτρα. Προχωράμε προς τα κάτω στο στρατόπεδο, που έχουμε επίσης εκεί ένα χώρο ζητήσει για να το νοικιάσουμε. Και όλη την κυκλική αυτή διαδρομή κοιτάμε και έχουμε ζητήσει, με προδιαγραφές που θέσαμε δηλαδή από ιδιώτες, για να διασφαλίσουμε και πάρκινγκ από ιδιώτες που θα τα πληρώνει ο Δήμος. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περίπου γύρω στους 180 με 200 χιλιάδες το χρόνο που πληρώνει ο Δήμος για θέσεις πάρκινγκ μέσα στην πόλη και σε πολυσύχναστες παραλίες, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ούτως ώστε να νοικιάζουμε από ιδιώτες χώρους πάρκινγκ να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας.